Σε μια βόλτα στην καρδιά της πόλης, εκεί που αντιλαμβάνεσαι τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, εκεί που βλέπεις τόσα διαφορετικά πρόσωπα να τρέχουν για να προλάβουν να ζήσουν τη δική τους μέρα, κάναμε μια κουβέντα για την ευτυχία με την υπέροχη Αγνή Μαριακάκη. Η Αγνή είναι εξαιρετική επιστήμον, ψυχολόγος και κοινωνική ερευνήτρια. Στη ζωή μου μπήκε μέσα από το κανάλι της στο YouTube, όπου με πολύ εύστοχο τρόπο μας δίνει οδηγίες καθημερινής επιβίωσης. Η σχέση μας έγινε πιο στενή όταν διάβασα το βιβλίο της «Σου αξίζει να ευτυχήσεις». Η Αγνή έχει το ταλέντο να μετουσιώνει σε απλά λόγια χρόνια επιστημοσύνης και γνώσης. Η εξωστρέφειά της μας χαρίζει πολύτιμη γνώση για την πορεία στη ζωή μας. Ο μεγαλύτερος ψυχολόγος μας είναι ο ίδιος μας αυτός. Ας μην έχει δίπλωμα. Όλοι γεννιόμαστε με την ικανότητα της ενσυναίσθησης, της αυτοϋποστήριξης, της αυτοβοήθειας και αν έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές και ευαίσθητες, θα πάρουμε τα μηνύματα που χρειαζόμαστε. Τι μας κάνει και δεν μας ακούμε? Τι μας κάνει και κλείνουν οι κεραίες μας και δεν είναι σε συχνότητα που πιάνουν τα μηνύματα? Να, μια πολύ ωραία ερώτηση. Θα σου πω λοιπόν σε αυτό ότι η δυστυχία, η εσωτερική μας γκρίνια, η ακεφιά, η κατάθλιψη, αν θέλεις, όχι η αρρώστια κατάθλιψη, η καταθλιπτική διάθεση, είναι συνήθειες όλα αυτά. Είναι στιγμές που μας πιάνουμε και λέμε, μα καλά, έχω την υγειά μου, έχω τη δουλειά μου, ζω σε μια χώρα που έχει ειρήνη και δεν έχει πόλεμο, οι δυσκολίες υπάρχουν αλλά αντιμετωπίζονται, έχω ένα σπίτι να ζήσω, γιατί είμαι βουτυγμένος στη θλίψη, γιατί δεν βρίσκω νόημα και χαρά σε τίποτα γύρω μου? Γιατί ασημαντοποιούμε τα ουσιώδη, Ανδριανή. Τα ασημαντοποιούμε, δηλαδή κάποια πράγματα που υπάρχουν εκεί, επειδή δεν είναι τόσο φανταχτερά όσο οι καμπάνες της Αποκαλύψεως, τα θεωρούμε αυτονόητα, δεδομένα και ασήμαντα. Τι πολύ τέλεια είναι να έχεις αγαπημένους ανθρώπους. Τι πολύ τέλεια είναι να χτυπήσεις το τηλέφωνο σου και κάποιος να σου πει πώς είσαι σήμερα. Τι πολύ τέλεια τρελή είναι αυτή. Να έρθει ένας άνθρωπος καρδιάς και να σου πιάσει το χέρι. Ναι. Θα σου πω δύο οδηγίες. Δύο οδηγίες. Είμαι όλη αυτιά. Πώς θα βγούμε, επομένως, από την δύσθυμη κατάστασή μας. Η πρώτη μου οδηγία είναι η εξής. Να θυμίζω στον εαυτό μου ότι η μαυρίλα είναι ευκολότερη από την ευτυχία. Αλήθεια. Είναι ευκολότερο. Γιατί το να είμαι το να είμαι σε μια μαυρίλα, σε μια ακεφιά και σε μια δυστυχία, δεν έχω να κάνω τίποτα άλλο παρά να αφαιθώ στα εξωτερικά γεγονότα τα οποία με ζορίζουνε. Και ίσως και να τα μεγεθύνω λίγο στο μυαλό μου. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα παρά να αφαιθώ. Για μένα η ευτυχία είναι δεξιότητα. Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα. Ναι. Είναι μια ικανότητα την οποία μαθαίνεις. Να σου πω λοιπόν το πώς. Το πώς. Επιλέγω τα πολύ απλά μικρά πράγματα που κάνω. Για κάποιον μπορεί να είναι το τραγούδι, η μουσική, τα λουλούδια, η βεράντα, ναι, το ζωάκι σου. Και επιλέγω κάθε μέρα να εστιάζω σε αυτό και να επιβάλλω στον εαυτό μου αυτή τη διαδρομή της ευγνωμοσύνης. Το θέμα είναι το εξής. Αυτό που ακούω σταθερά. Μα δεν το νιώθω. Άμα περιμένεις να το νιώσεις, δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα. Δεν περιμένεις πρώτα να έρθει λύση και μετά να πεις «Α, είμαι καλύτερα». Θα τη φέρεις εσύ τη λύση. Άρα, επί τούτου, κάθε μέρα αναγνωρίζω κάτι καλό στη ζωή μου. Κάνω αυτή την άσκηση, το βάζω σαν άσκηση. Και ας μου φαίνεται και κουραστικό και βαρετό και ανόητο. Και ας μην το αισθάνομαι. Mm. Γιατί το κάνω, αλλά δεν εισπράττω μια ευχαρίστηση από αυτό. Mm. Γιατί έχω ξεχάσει να ευχαριστιέμαι. Έχω ξεχάσει να ενθουσιάζομαι και πρέπει να κάνω φυσιοθεραπεία ψυχής. Η ευτυχία λοιπόν είναι πολύ μεγάλο πράγμα, κατά παράφραση του στίχου. Δεξιότητα κατά την Αγνή που καλλιεργείται. Και στον δρόμο προς την ευτυχία, ας κάνουμε μία στάση σε μία άλλη συνήθειά μας. Να είμαστε αυστηροί και επικριτικοί προς τον εαυτό μας, τόσο για αυτά που κάνουμε, κυρίως όμως για όσα δεν καταφέρνουμε να κάνουμε. Κάνουμε αυτό που αντέχουμε και αυτό που μπορούμε. Και αν αυτό είναι ελλιπές, αυτό που μπορώ σαν μητέρα, αυτό που μπορώ σαν επαγγελματίας, αυτό που μπορώ σαν κόρη για τους ηλικιωμένους μου γονείς, αν αυτό το θεωρώ ελλιπές,
Όμως είναι αυτό που μπορώ. Και γιατί είναι λυπές? Είναι λυπές διότι έχω και άλλες προτεραιότητες. Και πάντα σε ένα ισοζύγιο εσωτερικό κάτι θυσιάζω και πληρώνω με βαθύ πόνο αυτό που θυσιάζω και για το οποίο νιώθω ενοχές μετά που είναι λυπές. Όλο το υπόλοιπο που εμείς έχουμε σαν επιθυμία να είμαστε τέλειοι και καταπληκτικοί σε όλα είναι... ανισορροπία. Δεν μπορεί να υφίσταται στην ανθρώπινη φύση. Ισορροπία είναι να λες, ας πούμε, αυτή τη βδομάδα έκανα σπιτικό φαγητό 2 φορές. Είμαι απαράδεκτη. Αυτό δεν δουλεύει. Αυτό είναι ανισορροπία. Ή ξέρω, εγώ δεν σκούπισα το πάνω μέρος του φωτιστικού που κρέμεται από το ταβάνι. Αυτό είναι ανισορροπία. Ή ξέρω, εγώ δεν συνδρώνω κάλτσες και πετσέτες. Αυτό είναι ανισορροπία. Και να νιώθεις έλλειμμα. Το να νιώσεις έλλειμμα είναι ανισορροπία. Δεν είσαι καλή νοικοκυρά και δεν φροντίζεις τους δικούς σου επειδή δεν συνδέρω στην κάλτσα, ας πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Ή κάποιοι θα σε κρίνουν που δεν κάνεις κάποια πράγματα. Και εκεί πρέπει να έχεις εσωτερική συγκρότηση να πεις με γεια μου και χαρά μου. Όλα μου τα ελλείμματα, γιατί αυτά. Αντέχω να θυσιάσω για να κερδίσω αλλού άλλα σημαντικότερα για μένα. Που έχουν να κάνουν με το επάγγελμά μου, με την καριέρα μου, με τη σχέση μου, το να βγω έξω να κουβεντιάσω με τον άντρα μου, να διασκεδάσει το παιδί μου στην παιδική χαρά. Κάτι θα μείνει πίσω πάντα σε κάτι. Όλο το κακό με την απουσία της ευτυχίας στη ζωή μας ξεκινά από την θέση ή την πίστη μας ότι η ζωή μας θα έπρεπε να είναι ακύμαντη. Δηλαδή έχουμε την προσδοκία ότι κανονικά θα έπρεπε να έχω έναν υπέροχο σύντροφο, το παιδί μου θα έπρεπε να είναι καλός μαθητής, έξυπνος, δημοφιλής, κοινωνικός. Η μάνα μου και ο πατέρας μου θα έπρεπε να μην με πολύ ενοχλούν και να μην ζητάνε όλη αυτή τη φοβερή φροντίδα και να μην έχουν τόση γκρίνια που δεν τους επισκέφτομαι τόσο συχνά όσο θα ήθελαν, που δεν τους πάω τα εγγόνια. Θα έπρεπε να μπορώ να πληρώνω το δάνειό μου με άνεση, ενώ εγώ τώρα έχω τα άπειρα οικονομικά ζόρια. Περιμένουμε λοιπόν και έχουμε την προσδοκία και θεωρούμε εξαίρεση το να περνάμε μέσα από συμφορές. Το θεωρούμε εξαίρεση αυτό. Όταν θεωρείς εξαίρεση το να περνάς από δυσκολίες, τότε είσαι μόνιμα ανικανοποίητος και η αγωνία σου και το άγχος σου λιμνάζουν μέσα σου αντί να σε κινητοποιούν για λύσεις, με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεσαι και να αδρανοποιείς τον εαυτό σου. Να καταλάβουμε ότι οι δυσκολίες που μας ξεβολεύουν είναι οι δυσκολίες που μας εξελίσσουν. Και δεν υπάρχει κανείς από εμάς που να μην παραδεχτεί ότι μέσα από πολύ δύσκολες στιγμές έμαθε την αντοχή, έμαθε την υπομονή, έμαθε την αυτοπεποίθηση, την ευστροφία, την ευελιξία. Δεν τα μάθαμε αυτά επειδή είμαστε όμορφοι και κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Και όλα πάνε καλά στη ζωή μας. Ακριβώς, τα μάθαμε επειδή χτυπηθήκαμε σαν χταπόδια. Συζητώντας με την Αγνή, συνειδητοποιώ ότι όλοι επιθυμούμε να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και να ζούμε μια ζωή με νόημα. Αλλά την ίδια στιγμή δεν είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τι μας κρατά πίσω. Ποια αλλαγή θα φέρει νέα δεδομένα στη ζωή μας? Χρειάζομαι την αλλαγή, μια αλλαγή στη ζωή μου, όταν θα ξυπνήσω το πρωί και νιώθω ένα βαθύ ανικανοποίητο. Νιώθω, δεν ζω τη ζωή που θέλω. Δεν τη ζω όπως τη θέλω. Ποτέ δεν θα είναι η ζωή τέλεια φυσικά, αλλά αν αισθάνεσαι πολύ έξω από τη ζωή σου όπως θα την ήθελες, είναι το πρώτο σινιάλο. Τώρα, το δεύτερο σινιάλο είναι, είσαι αποφασισμένος να διαλέξεις τον εύκολο δρόμο, γιατί ο εύκολος δρόμος, ο δρόμος είναι γκρινιάζω. Ναι. Αυτό είναι το εύκολο. Ή θα πας στο δύσκολο που σημαίνει υπερβαίνω τη δυσκολία. Εάν μπορείς να βάλεις επιτόπου 10 δικαιολογίες, είσαι αποφασισμένος να μην ζοριστείς. Το να προχωράς μπροστά έχει ένα κομμάτι από ζόρι μέχρι να φτάσεις στο τελικό αποτέλεσμα και να απολαύσεις τον καρπό αυτού του ζορίσματος. Θέλει να αναλάβεις την ευθύνη σου, Αγνή μου. Ακριβώς, να αναλάβεις την ευθύνη σου. Νομίζω ότι η ικανότητα ενός ανθρώπου να θεωρεί τον εαυτό του υπεύθυνο για ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στη ζωή του, πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα. Ένα ωραίο αποτέλεσμα έχει 2 στάδια. Έχει το δυσάρεστο στάδιο, όπου εγκαταλείπω το γνώριμο, εγκαταλείπω το οικείο, δοκιμάζω μια καινούργια συμπεριφορά, γίνομαι λίγο πιο τολμηρός, φοβάμαι μήπως χάσω τον κόσμο μου, τους φίλους μου, τους δικούς μου. Άρα λοιπόν, στο διάστημα που εγκαταλείπω το οικείο και το γνώριμο, που είναι η μοναξιά μου, που είναι η δυσκολία μου, που είναι το αίσθημα της μειονεξίας μου, αυτό το δύσκολο διάστημα, όταν το αντέξω να το περάσω, το ζόρι, το δεύτερο
κομμάτι που είναι αυτή η απόλαυση και η ικανοποίηση από αυτό που κατάφερα, δεν έχει σύγκριση. Είναι τόσο βαθιά ικανοποιητικό. Η εξέλιξή μας, η καλή, η ωφέλιμη, χρειάζεται χρόνο, υπομονή και επιμονή. Χρειάζεται, όπως λέει και η Αγνή, σταθερή την εσωτερική μας πηξίδα στο προσωπικό μας μονοπάτι. Το ζητούμενο είναι να έχεις εσωτερική την πηξίδα σου. Η πηξίδα σου να δείχνει το μονοπάτι σου ανεξάρτητα από το αν είναι φουρτουνιασμένος ή όχι ο καιρός. Αυτή είναι η δουλειά της πηξίδας. Δεν χάνει η πηξίδα το αστέρι του βορρά επειδή έξω έχει βροχή, επειδή έξω έχει τριχημία. Συνεχίζει ακάθεκτη η εσωτερική πηξίδα. Και αυτό είναι ένα έργο ζωής. Κανείς μας δεν γεννήθηκε να το ξέρει. Όλοι το μαθαίνουμε. Και εγώ και εσύ και όλοι μας. Μιλώντας με την Αγνή για τα κλειδιά που μπορούν να μεταμορφώσουν τη ζωή μας, το πρώτο που μου αναφέρει είναι η αγάπη προς τον εαυτό μας. Πρέπει να απεξαρτηθούμε από τις συγκρίσεις. Αν αυτό σημαίνει λιγότερο Instagram, έστω. Ή λιγότερο TikTok, έστω. Ή Facebook. Να πάψουμε να συγκρινόμαστε με άλλους και αποκλειστικά να συγκρινόμαστε με τον παλιότερο εαυτό μας. Το δεύτερο κλειδί είναι ο φόβος. Ο φόβος που αφήνεις να σε εξελίξει. Ο φόβος είναι κινητήριος δύναμη που με οθεί να βρω καινούργιες λύσεις. Ο φόβος δεν υπάρχει για να μπω στην άμυνα και να πάω να κλειστώ στο σπίτι μου και να μην βλέπω κανένα. Ο φόβος θα οφείλω να έχω την καρδιά μου ανοιχτή, να με κάνει να σκέφτομαι δημιουργικά, να σκέφτομαι καινοτομικά για το τι μπορώ να κάνω. Και κάθε φορά που λες, περνάω ένα αδιέξοδο, δεν υπάρχει καμία λύση σε αυτό που περνώ. Θέλω να ξέρεις ότι έχεις στραβωθεί εντελώς. Δηλαδή, Αγνή μου, υπάρχει λύση πάντα. Υπάρχει λύση προσαρμογής πάντα. Η λύση, λέμε, δεν υπάρχει λύση γιατί δεν είναι όπως τη θέλω εγώ. Πώς όμως θα εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας να χρησιμοποιεί τα σωστά κλειδιά τις δύσκολες στιγμές? Πρέπει να κάνω καταθέσεις στην εσωτερική μου τράπεζα για να έχω στη φτώχεια. Δηλαδή, όταν λέω φτώχεια, εννοώ όταν είμαι φτωχή σε αισιοδοξία και δύναμη. Για να έχω καταθέσεις από πριν, θα πρέπει να φροντίσω. Πώς φροντίζω τον εαυτό μου? Πώς βρίσκω λίγο ελεύθερο χρόνο να κάνω κάτι που με χαλαρώνει? Πώς συναντιέμαι με ανθρώπους για να ανταλλάξω αγάπη? Όχι για να ανταλλάξω δουλειές και υποχρεώσεις, αλλά για να ανταλλάξω αγάπη. Όταν λοιπόν έχω γεμίσει μέσα μου με μικρές καθημερινές βιώματα και εμπειρίες, να πιω ένα καφέ με κάποιον, να βγω στην βεράντα μου να απολαύσω τα λουλούδια μου, να τραγουδήσω ένα τραγούδι, να ακούσω τις μουσικάρες μου, αντί να είμαι καρφωμένος στις κονσέρβες που βλέπω στο Instagram. Κάθε τι που βλέπω στο Instagram είναι μια κονσέρβα που έχει φτιάξει κάποιος άλλος. Γιατί να την καταναλώσω? Να φτιάξω δικό μου υλικό ζωής. Όλα αυτά τα πράγματα, όταν τα κάνω μεθοδικά, όταν θα έρθει η ώρα που θα ζοριστώ, θα δεις ότι οι αντοχές μου είναι ήδη ενισχυμένες, ναι, πολύ σωστά. Και αυτό το θεωρώ πολύ σπουδαίο. Από πολύ μικρά πράγματα εξαρτάται η ισορροπία μας και αυτό που λέγαμε πριν, η εσωτερική μας πηξίδα. Τελικά είναι δική μας επιλογή η ευτυχία. Δεν μπορώ να απαντήσω για όλους μας. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι σε όλους μας επιτρέπεται να ευτυχήσουμε. Να ζήσουμε τη ζωή μας γεμάτη, με πληθωρικά συναισθήματα, χαρούμενοι μέσα στα μικρά και ασήμαντα ή στα μεγάλα και δύσκολα. Τελικά, η σχέση μας με την ευτυχία δημιουργεί μια κουλτούρα, ένα πρότυπο ζωής που θα κληροδοτήσουμε στους επόμενους. Ας αποφασίσουμε λοιπόν πώς θα θέλουμε να είναι αυτό.